αγαπητοί μου αδελφοί, χαίρετεν Κύριο πάντοτε. Σήμερα, με τη χάρη του Κυρίου, με συνοδοιπόρο των λίγων αγαπητών αδελφών Κύριων Ηλίας Κόδρα, θα αγωνιστούμε και θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το θέμα του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, που για άλλους είναι μορία, για άλλους είναι σκάνδαλο. Για μας όμως είναι τιμή, είναι καύχησης. Ο Απόστολος Παύλος γράφει και λέγει ότι για τίποτε άλλο δεν μπορώ να καυχηθώ εις τον κόσμο παρά δια των σταυρών του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ο Σταυρός ήταν σύμβολον ατιμίας, διότι επ' αυτού εσταυρώνοντο οι ληστές, οι κακούργοι, οι άνθρωποι θα λέγαμε σήμερα της παραβατικότητος. Αυτή στιγμή όμως εσταυρώθη επ' αυτού ο αναμάρτητος, ο σαρκωμένος Θεός της αγάπης, ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός και καθηγιάστε αυτό το πρώην ξύλον της ατιμίας με το Πανάγιον αίμα του σαρκωμένου Θεού της αγάπης, δηλαδή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, έπαυσε αδελφοί μου να είναι ξύλον ατιμίας. Και τι έγινε? Τίμιον ξύλον, πανσεβάσμιον ξύλον. Έγινε το όπλο ημών των χριστιανών. Έγινε το καύχημά μας. Έγινε ο φύλαξης οικουμένης. Έγινε η ωραιότης της Εκκλησίας. Έγινε των αγγέλων η δόξα. Των ιερέων το καύχημα. Και των δαιμόνων η συντριβή. Κύριε όπλον κατά του διαβόλου, των σταυρών σου ημίν δέδοκας. Δια το λόγον αυτών σπέβδουμε αδελφοί μου στην αρχή της εκπομπής να παρακαλέσουμε, να τονίσουμε και να υπογραμμίσουμε ότι ως χριστιανοί πρέπει να φέρουμε τον τίμιον σταυρών του Κυρίου μας ως γνήσιον φυλακτών, ως όπλων κατά του διαβόλου, φυσικά και επί της καρδίας, αλλά συγχρόνως δίνουμε και μια μαρτυρία Ιησού Χριστού, μια μαρτυρία ότι ανήκομεν εις τον Ιησού Χριστόν. Είδατε, οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα αθλητικά έχουν τα δικά τους εμβλήματα στα πέτα, στα κασκόλ ή όσοι ανήκουν σε πολιτικούς χώρους. Φέρουν και μάλιστα με καύχηση αυτά τα οποία αποδεικνύουν που ανήκουν. Έτσι λοιπόν εμείς ως χριστιανοί φέροντας τον τίμιο σταυρό και μάλιστα σε χαλεπούς καιρούς και σε πέτρινα χρόνια δια την εν Χριστώ και πνευματική ζωή, πρέπει να φέρουμε τον τίμιον σταυρόν και να λέμε ότι ανήκουμε εις τον Ιησούν Χριστόν. Κύριε Σκόνδρα. Δια των ευχών σας θεοφιλέστατε και η σημερινή εκπομπή να ξεκινήσει, ώστε να ωφεληθούμε όλοι μας από την παρουσίαση κάποιων στοιχείων που είναι απαραίτητα να τα γνωρίζουμε και να τα βιώνουμε. Παρατηρούμε ότι ο Γολγοθάς είναι στο κέντρο της γης. Η Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως είναι στο κέντρο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Ο Σταυρός τοποθετείται στο κέντρο του ναού. Και θέλει η Εκκλησία κάτι. Να βάλουμε όλοι εμείς το Σταυρό στο κέντρο της ζωής μας. Οι λόγοι που πρέπει να βάλουμε το Σταυρό στο κέντρο της ζωής μας είναι πάρα πολλοί. Ήδη αναφέρεται αρκετούς. Θα επανέλθουμε σε αυτούς και θα τους αναλύσουμε. Παρατηρούμε και κάτι άλλο, θεοφιλέστατε. Ότι ο Σταυρός αποκαλείται τίμιος. Στην Εκκλησία αποκαλείται τίμιον το ξύλο του Σταυρού.
ο Σταυρός. Τίμη αποκαλούνται τα δώρα που έχουμε στη Θεία Λειτουργία, λέμε τα τίμια δώρα. Και τίμιος είναι και ο πρόδρομος. Τι σημαίνει τίμιος? Άξιος τιμής. Για ποιο λόγο είναι άξιος τιμής ο Σταυρός? Πάλι οι ίδιοι λόγοι είναι που πρέπει να βάλουμε το Σταυρό μας κέντρο στη ζωή μας. Αλλά για το Σταυρό, θεοφιλέστατε και αγαπητοί αδελφοί, υπάρχει μια ολόκληρη προετοιμασία της ανθρωπότητος για να δούμε το Σταυρό στο Γολγοθά, να ασπαζόμαστε το Σταυρό, να τον υιοθετήσουμε το Σταυρό και να τον βάλουμε πράγματα, όπως λέμε συνεχώς, κέντρο στη ζωή μας. Ξεκινάμε από τα αρχαία χρόνια. Πρόχριστο, οι αρχαίοι Έλληνες, που είχαν το λεγόμενο σπερματικό λόγο, δηλαδή ο Θεός έδωσε σπέρματα της θεϊκής αληθείας σε κάποιους σοφούς από την αρχαία Ελλάδα. Πρώτα-πρώτα βλέπουμε στον Όμηρο ότι όταν δέθηκε στο κατάτι του καραβιού του Οδυσσέας για να ακούσει τον ύμνο των Σιρήνων, δέθηκε σε σχήμα σταυρού. Και λέει ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Ευστάθιος ότι αυτό είναι ακριβώς προτύπωση από την αρχαία Ελλάδα, ότι έτσι θα δεθεί κάποτε ο Χριστός επί ενός ξύλου και από εκεί θα απορρεύσει, θα πηγάσει η σωτηρία. Και έτσι και σώθηκε ο Οδυσσέας περνώντας εκεί από το μέρος που ήταν οι Σιρήνες. Περνάμε στον τραγικό ποιητή που λέγεται Εσχύλος. Έραψε μια υπέροχη τραγωδία, βέβαια είναι τριλογία. Ο Προμηθέας ο Πυρφόρος, ο Προμηθέας Δεσμότης και ο Προμηθέας Λιόμενος. Εμείς έχουμε σήμερα στα χέρια μας τον Προμηθέα Δεσμότη, όπου ο ποιητής αυτός τι λέει? Ο Προμηθέας είναι καρφωμένος, προσιλωμένος σε έναν βράχο στον Κάφκασο. Θα λυτρωθεί από τη θέση αυτή που είναι, τη σταυρική αυτή θέση, την αιματηρή αυτή θέση, από τον απόγονο που θα φέρει μία παρθένος με το όνομα Ιώ. Τι μας θυμίζει αυτό? Την Παρθένα Παναγία μας. Και έρχεται και ο Ερμής και λέει στον Προμηθέα που είναι προσιλωμένο στον βράχο: «Δεν θα έχεις τέρμα των πόνων σου εάν κάποιος Θεός δεν έρθει να πάρει τη θέση σου». Και πράγματι έτσι έγινε. Η ανθρωπότητα, η εσταυρωμένη από τα πάθη, λυτρώθηκε από τον εσταυρωμένο Κύριό μας Ιησού Χριστό. Και τελειώνουμε με τους αρχαίους Έλληνες, περνώντας στον Πλάτωνα. Μα τι έγραψε αυτός ο φιλόσοφος? Μέχρι και μοναχός από το Άγιο Όρος έχουμε ακούσει, είχε απορία. Σώθηκε ο Πλάτων, εσώθη ο Πλάτων. Και παρουσιάστηκε λοιπόν ο Απόστολος Πέτρος και είπε στον μοναχό αυτόν: «Εσώθη ο Πλάτων με όσα έγραψε», ειδικά για αυτό που θα πούμε τώρα. Στην πολιτεία του ο Πλάτων λέει ότι θα υπάρξει κάποτε ένας δίκαιος που θα ονομαστεί ο Πάσχων δίκαιος. Και ο οποίος λέει θα υποστεί τα εξής: μαστιγώσετε, στρεβλώσετε, δεθήσετε και ακούστε ένα ρήμα, ασχυνδηλευθήσετε, ανασκολοπεστήσεστε, δηλαδή σταυρωθήσετε. Λέει ο Πλάτωνος από τα αρχαία χρόνια ότι ο Πάσχων δίκαιος θα υποστεί αυτά τα βασανιστήρια, αυτές τις δοκιμασίες. Ακριβώς τέτοια δεν υπέστη ο Κύριος? Άρα λοιπόν ο αρχαίος κόσμος, ο ελληνικός αρχαίος κόσμος, προετοιμάστηκε να δεχθεί την παρουσία του εσταυρωμένου, τη σταύρωση του Χριστού επί του Σταυρού στο Γολγοθά. Τώρα παρόμοια γεγονότα και αντίστοιχα γεγονότα έχουμε και στην Παλαιά Διαθήκη, που είναι πάρα πολλά. Να τα πούμε, θεοφιλέστατε. Ένα ξύλο, ναι, έγινε αιτία και αφορμή να χάσουμε ό,τι ωραιότερο. Έτσι. Δηλαδή τι χάσαμε? Την κοινωνία μετά του Θεού. Δηλαδή, χάσαμε τον παράδεισο, αδελφοί μου. Αιτία, ένα ξύλο. Οι βρώσεις του καρπού από αυτό το δέντρο της γνώσεως του καλού και πονηρού. Δηλαδή, ποιο είναι το προπατορικό αμάρτημα? Ξεκαθαρίστε το. Είναι η ανταρσία του ανθρώπου κατά του Θεού. Είναι η ανυπακοή του ανθρώπου. Ο πειρασμός φθονεί τον άνθρωπο. Γιατί? Διότι ο άνθρωπος έχει προορισμό τον παράδεισο. Αυτόν τον οποίον έχασε εξαιτίας της επάρσεως, της αλαζονίας και του εγωισμού. Ο μισόκαλος, ο πειρασμός, ο διάβολος. Να το ξέρετε, αδελφοί μου, μας φθονεί. Μας φθονεί. Φθονεί τον προορισμό μας.
Και δείτε και σήμερα η αφορμή να υπενθυμίσουμε σε αυτούς και αλλήλους ότι ο προορισμός του ανθρώπου είναι να γίνει τέκνον Θεού κατά χάρη, πολίτης της βασιλείας των ουρανών, πολίτης του παραδείσου. Αυτός είναι ο προορισμός μας για μας τους χριστιανούς. Αν ρωτήσουμε φροιδιστάς και ελιστάς, θα μας είπουν φάγομεν και πείομεν, διότι αύριο αποθνίσκομεν. Δηλαδή, εστιάζουν τα ενδιαφέροντά τους στις απολαύσεις της παρούσης ζωής, διότι πιστεύουν ότι δια του θανάτου οδηγούνται εις την ανυπαρξία, εις τον μηδενισμό και εις την εκμηδένιση του ανθρωπίνου προσώπου. Πλάνη λάθος. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, εμείς ως χριστιανοί φυσικά κύριος κοντά ομιλούμε, άπαξ αποθανήν μετά δε τούτο κρίσης. Και απαντάμε και στους Ινδουιστάς και στους Βουδιστάς που πιστεύουν σε μετασαρκώσεις και μετεμψυχώσεις. Άπαξ αποθανήν, μετά δε τούτο κρίσης. Μία ψυχή έχουμε, την οποία θα πρέπει να αγαπήσουμε και θα πρέπει να αγωνιστούμε για να σώσουμε τη μία και μοναδική και αθάνατη ψυχή μας. Δεν υπάρχει ούτε μετεμψύχωση, ούτε μετενσάρκωση. Άπαξ αποθανήν, μετά δε τούτο κρίσης. Και ο άνθρωπος προγεύεται ή των αγαθών της βασιλείας των ουρανών ή της κολάσεως, της λύπης και της θλίψεως. Που φυσικά αυτό εξαρτάται από το πώς ζούμε εμείς εις αυτόν τον κόσμο. Αιτία λοιπόν, ανακεφαλαιώνουμε, για να χάσουμε την αιώνια ζωή, την έγκλη του παραδείσου, το κάλος του παραδείσου, έγινε ένα ξύλο. Ένα άλλο ξύλο, ένα άλλο δέντρο της υπακοής. Γίνεται αιτία και αφορμή να βρούμε τον παράδεισο. Να βρούμε τον σκοπό της υπαρξεώς μας και της ζωής μας. Ένα άλλο ξύλο το οποίο καθηγιάστη με το Πανάγιον αίμα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Αυτό είναι το τίμιο ξύλο, είναι το ζωοδόχον ξύλο, είναι το πανσεβάσμιο ξύλο, το οποίο ως χριστιανοί ορθόδοξοι ασπαζόμαστε και λαμβάνουμε δύναμη και χάρη. Είπε προηγουμένως ο κύριος Κόντρας, στο μέσον του ναού, κατά την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως και καθόλη την εβδομάδα. Γιατί? Για να ντρούμε οι χριστιανοί δύναμη, ασπαζόμενοι των τίμιων σταυρών του Κυρίου μας. Είναι ένα δέντρο ευσκιόφυλλων, υφουσκέπονται πολλοί. Είμαστε, αδελφοί μου, οδοιπόροι σε αυτόν τον κόσμο. Φανταστείτε να ταξιδεύουμε, να περπατάμε καλοκαίρι κάτω από τον ήλιο, σε έρημον τόπον. Και να βρούμε, κύριε Σκόντρα μου και αδελφοί μου, ένα ωραιότατο δέντρο. Έτσι. Δεν θα πάμε να ξεκουραστούμε λίγο κάτω από αυτό το δέντρο. Να πάρουμε μια ανάσα. Αυτή είναι η έννοια του Τιμίου Σταυρού που η Εκκλησία μας τον προβάλλει. Στο μέσον της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Φανταστείτε σε αυτήν την οδηπορία μέσα στην έρημο να βρούμε μια πηγή. Δεν θα πάμε να πιούμε λίγο νεράκι. Να δροσιστεί η ψυχούλα μας, να αναχτίσουμε δυνάμεις και να συνεχίσουμε την πορεία μας. Αυτό γίνεται, αδελφοί μου. Γι' αυτό η Εκκλησία, στο μέσον της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, μας λέει, ελάτε να πάρετε δύναμη, ελάτε να σπαστείτε τον Τίμιο Σταυρό, να πάρετε χάρη από τον Ζωοδόχνο Σταυρό του Κυρίου μας, από τον Πασεβάσμιο Σταυρό του Κυρίου μας, τον Καθαγιασμένο Σταυρό δια του Παναγίου Αίματος. Να γιατί ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι για τίποτε άλλο δεν μπορώ να καυχηθώ εις τον κόσμο παρά για το Σταυρό του Κυρίου. Και μάλιστα διάβαζα ότι μέσα από το αναρρύθμιτο πλήθος των Αγίων ήθελαν να οδηγηθούν στο μαρτύριο και να μαρτυρήσουν δια του Σταυρού. Για να λάβουν μέρος στον πόνο του Γολγοθά, για να τον μιμηθούν τον Κύριο στον τρόπο του μαρτυρίου, για να νιώσουν κάτι από τον πόνο του Γολγοθά. Δεν μπορούμε εμείς οι άνθρωποι να νιώσουμε τον πόνο, τον μεγάλο πόνο που ένιωσε ο Κύριος επί του Σταυρού, αλλά λένε οι μάρτυρες και οι μεγάλοι χριστιανοί και αυτοί που αγωνίζονται πάρα πολύ, Κύριε αξίωσέ με και εγώ να λάβω ένα μέρος
λίγο να νιώσω κάτι από τον πόνο που έχεις από τον Και ο δικός μας εδώ προστάτης, ο έφρος, ο πολιούχος μας, ο ιδρυτής της των Πατρέων Εκκλησίας, ο Απόστολος Ανδρέας, διασταυρού. Και μάλιστα, όπως λέει η παράδοση, δεν ήθελε να σταυρωθεί όπως ο Κυριός μας, όπως λέει η παράδοση, αλλά να σταυρωθεί έχοντας την κεφαλή προς τα κάτω. Και κάτι άλλο. Εδώ να κάνουμε μια ενημέρωση στους αδελφούς μας. Κάποιοι αδελφοί όταν σηκώνουν μεγάλο σταυρό ή περνούν δυσκολίες και βάσανα, λένε «Τα βάσανά μου είναι σαν τα βάσανα του Ιησού Χριστού». Όχι. Είναι λάθος. Μεγάλο λάθος. Είναι βλασφημία. Είναι αμαρτία. Ποτέ να μην το πούμε, αδελφοί μου. Γιατί να μην το πούμε, κύριε Σκόνδρα, είπατε κάτι προηγουμένως. Κοιτάξτε, εμείς λίγο από τον πόνο του Σταυρού μπορούμε να νιώσουμε. Είπε ένας εκλεκτός ιερέας ένα κήρυγμα, μπροστά μας λέει πορεύεται ο Χριστός κουβαλώντας 300 κιλά βάρος. Και εμείς λέει κουβαλάμε πίσω 30 κιλά, 10 κιλά, 1 κιλό. Τι να πούμε, ότι τα βάρη τα δικά μας τώρα ισοδυναμούν με τα βάρη του Χριστού. Τέλος πάντων, να λέμε, Κύριε, ό,τι βάρος μου επιτρέπεις να σηκώσω, να το σηκώσω όπως εσύ. Η θυσία του Κυρίου, αδελφοί μου, είναι ανεπανάληπτη. Είναι ανεπανάληπτη. Όσα βάσανα και αν αντιμετωπίσουμε σε αυτή την ζωή, μην το λέμε. Είναι βλασφημία, εναγνία, συμφωνώ. Δεν είναι τίποτε τα δικά μας, διότι ο Κύριος φέρει την αμαρτία ολοκλήρου του ανθρωπίνου γένους. Είναι ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Είναι μία και μοναδική η λυτρωτική θυσία του Κυρίου μας και Θεού μας και Σωτήρος μας Ιησού Χριστού. Να λέμε σηκώνω σταυρό, να το αυτόν το λέμε. Και παρακαλώ το Θεό να με ενισχύει και να με ενδυναμώνει σε αυτή τη δοκιμασία. Και οι δοκιμασίες είναι πολλές. Γι' αυτό ακούσαμε στο Άγιο Ευαγγέλιο τον Κύριο να λέγει «Ως της θέλει ο πίσω μου ακολουθεί, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί το μη». Εδώ τι βλέπουμε. Τον Κύριο να σέβεται τι, την ελευθερία μας, το αυτεξούσιον. Κύριος σταυρώθηκε για όλους μας, να μας εξαγοράσει εκ της κατάρας του νόμου, να μας δώσει την δυνατότητα να γίνουμε οι Θεού του υψίστου κατά χάριν, πολίτες της Βασιλείας των Ουρανών. Τι χρειάζεται? Χρειάζεται και εμείς να γίνουμε αποδέκτες αυτής της θυσίας του Κυρίου μας, που σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε αγώνα εις αυτόν τον κόσμο. Ή τι θέλει, όποιος θέλει. Να, γιατί είπαμε ότι το κλειδί του παραδείσου ή της κολάσεως είναι στα δικά μας χέρια. Να παραγγειθούμε τον εαυτό μας, δηλαδή τα πάθη μας, τον παλαιό άνθρωπο που έχουμε μέσα μας. Ξέρετε, η αμαρτία γίνεται δευτέρα φύση και ο άνθρωπος γίνεται σκλάβος του διαβόλου και της αμαρτίας. Πας οποιών την αμαρτία, δούλος εσύ της αμαρτίας. Σκλαβώνεται ο άνθρωπος και λέει «Ξέρω ότι καταστρέφομαι, ξέρω ότι καταστρέφω την οικογένειά μου, ξέρω ότι οδηγούμε στα αδιέξοδα, αλλά δεν μπορώ να λυτρωθώ, δεν μπορώ να φύγω, δεν μπορώ. Είμαι κυριευμένος, είμαι δεσμένος, πιστάγκωνα». Η δευτέρα φύση που γίνεται η αμαρτία. Κάθισε, προσευχήθηκες, πήγες στον πνευματικό, γονάτισες, έκανες αγώνα. Είπες, Κύριε, βοήθησέ με να απαλλαγώ. Θέλω να απαλλαγώ, Κύριε. Σε πληγώνω, σε σταυρώνω καθημερινά με τις αμαρτίες μου. Ενίσχυσέ με. Διότι προσπαθούμε, Κύριε Σκόνδρα, πολλές φορές με τις δικές μας δυνάμεις. Δεν θα έχουμε αποτέλεσμα. Λέγεται πάρα πολύ ωραία αυτή η πορεία που αναφέρατε τώρα τόσο όμορφα και ανάγλυφα με τις εξής φράσεις. Πλαστήκαμε σταυρικά. Αμαρτήσαμε σταυρικά και θα σωθούμε σταυρικά. Τι σημαίνει αυτό? Ο σταυρός έχει δύο ξύλα. Το κάθετο ξύλο που είναι η αγάπη προς τον Θεό και η αγάπη του Θεού στον άνθρωπο. Και το οριζόντιο ξύλο που είναι η αγάπη μεταξύ μας. Πώς πλαστήκαμε? Σταυρικά, δηλαδή να αγαπάμε τον Θεό και να έχουμε και αγάπη μεταξύ μας. Δεν έγινε αυτό στον παράδεισο, φτάσαμε στην απώλεια του παραδείσου. Είμαστε έξω από τον παράδεισο. Αν αμαρτάνουμε και προς τον Θεό και προς τον συνάνθρωπο, δεν θα σωθούμε.
Αν όμως αγαπάμε και το Θεό και τον συνάνθρωπο, τότε θα σωθούμε. Αυτό σημαίνει πλαστήκαμε σταυρικά, αμαρτήσαμε σταυρικά και θα σωθούμε σταυρικά. Δηλαδή αγαπώντας και το Θεό και τους άλλους ανθρώπους. Βλέποντας τα δύο ξύλα, θεοφιλέστατε και αγαπητοί αδελφοί, δικαιώναμε αυτό που λέει ένα τροπάριο της Εκκλησίας. Ο σταυρός λέγεται τετραπέρατος. Δηλαδή εκτείνεται, τα δύο ξύλα αυτά εκτείνονται προς τα τέσσερα σημεία του ορίζοντος. Δηλαδή είναι φύλαξ πάσης της οικουμένης. Γι' αυτό λέγεται τετραπέρατος. Και ένα άλλο. Και αφορά τον κάθε άνθρωπο σταυρός. Όχι μόνο έναν άνθρωπο. Όλοι οι άνθρωποι που έρχονται στη γη καλούνται να σωθούν δια του σταυρού. Απόδειξη, η λέξη Αδάμ. Ο Άγιος Πέτρος ο Δαμασκηνός δίνει μια υπέροχη ερμηνεία στη λέξη Αδάμ. Και λέει ότι η λέξη Αδάμ είναι τα τέσσερα σημεία του ορίζοντος. Το Α είναι η Ανατολή. Το λέει το γράμμα Α. Το Δ είναι η Δύση. Πολύ ωραία. Το τρίτο γράμμα του Α, πώς σημαίνει βοράς. Στα αρχαία χρόνια η λέξη Άρκτος και Αρκτούρος σήμαινε βοράς. Και το Μη στη λέξη Αδάμ είναι το Μη. Δεν είναι η λέξη Νότος, το Νι, είναι το Μη. Στα αρχαία πάλι η λέξη Μεσημβρινός σήμαινε Νότος. Και λέει λοιπόν ο Άγιος Πέτρος ο Δαμασκηνός. Πράγματι λοιπόν ο Σταυρός είναι φύλακας όλης της οικουμένης. Όλοι οι άνθρωποι μπορούν να σωθούν δια του Σταυρού. Πώς? Αγαπώντας τον Θεό και έχοντας αγάπη και δεικνύοντας αγάπη ο ένας τον άλλον. Επομένως, θεοφιλέστατε, ο Θεός πράγματι μας προετοίμασε για να δεχθούμε το Σταυρό ως σύμβολο της ζωής μας. Γιατί το ξύλο της παρακοής έγινε ξύλο της υπακοής στο Γολγοθά. Όταν έφτασαν στην Ερυθρά θάλασσα, ο Μωυσής τι έκανε? Λέει το τροπάριο εκεί, «Σταυρών χαράξας Μωσής επευθείας ράβδο». Δηλαδή έκανε σημείο του Σταυρού. Δηλαδή με τη ράβδο έκανε την ευθεία γραμμή και τα νερά χωρίστηκαν. Και πέρασαν οι Ιουδαίοι 2 εκατομμύρια πρόσωπα από την Ερυθρά θάλασσα. Όταν μπήκαν μέσα οι Αιγύπτιοι που τους καταδίωκαν, τότε έκανε την οριζόντια αυτή διάσταση. Οπότε ενώθηκαν τα νερά και κατεπνίγησαν οι Αιγύπτιοι. Γι' αυτό ο Άγιος, μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας, ο Γρηγόριος ο Παλάμας, λέει όπου βρίσκεται στην Παλαιά Διαθήκη ξύλο και νερό, αυτά προτυπώνουν την Εκκλησία. Γιατί είναι ο Σταυρός και η βάφτιση. Και πράγματι, εδώ με την Ερυθρά θάλασσα. Αργότερα, ο Μωυσής όταν οι Αμαλικίτες νικούσαν τους Ιουδαίους, κλήθηκε από τον Θεό να ανέβει σε ένα ύψωμα και να απλώσει τα χέρια του σε σχήμα σταυρού. Και λέει ο Θεός, όση ώρα θα έχεις τα χέρια απλωμένα σε σχήμα σταυρού και σε βλέπουν, σε αντικρίζουν και σε ατενίζουν οι Ιουδαίοι, θα νικούν. Εάν τα χέρια σου πέσουν, τότε δεν θα νικούν. Κάποια στιγμή κουράστηκε ο Μωυσής και τα χέρια έπεσαν. Και έσπευσαν δύο πρόσωπα, δύο Ιουδαίοι που δεν έχουν τυχαία ονόματα. Ο ένας λέγεται Ααρών και άλλος λέγεται Ορ. Και στάθηκε λοιπόν από τη μια πλευρά ο ένας και από την άλλη πλευρά ο άλλος. Γιατί Α και γιατί Ω? Ποιος είναι το Α και το Ω? Είναι ο Χριστός μας, ο Κύριός μας. Γι' αυτό λοιπόν είχαν μονίμως τα χέρια υψωμένα οι δύο αυτοί άνδρες, ο Ααρών και ο Ορ, για να φανεί και να προτυπωθεί έτσι ότι το Α και το Ω ο Χριστός επί του Σταυρού θα φέρει τη σωτηρία στον κόσμο. Και το άλλο παράδειγμα πάλι με το Μωυσή, θεοφιλέστατε και αγαπητοί αδελφοί, είναι το χάλκινο φίδι. Σε κάποια φάση οι Ιουδαίοι στην έρημο, όπως και άλλη φορά το κάνανε, γοηγήσανε, αμαρτήσανε, σταυρικά που λέγαμε δύο σταυρικά, και είπε ο Θεός, για να σωθούν οι Ιουδαίοι πρέπει να στήσεις, στον Μωυσή. Έτσι, είπε στον Μωυσή, να στήσεις ένα χάλκινο φίδι σε ένα ξύλο σε σχήμα σταυρού. Και όποιοι κοιτάζουν το χάλκινο φίδι θα σώζονται από τα φίδια που τους δαγκώνουν. Όποιοι δεν κοιτάζουν θα πεθαίνουν από το δηλητήριο. Τι συμβολίζει αυτό το χάλκινο φίδι που ύψωσε ο Μωυσής και σώθηκαν τότε οι Ιουδαίοι και νίκησαν? Πάλι τη θυσία του Χριστού. Μας προετοίμασε, θεοφιλέστατε και αγαπητοί αδελφοί, μας προετοίμασε και από την Παλαιά Διαθήκη ο Κύριος να δεχθούμε το Σταυρό. Γι' αυτό όταν λένε μερικοί, αν ο Χριστός πέθανε από άλλο θανατικό μέσο εκτελέσεως, το ξύφος, την κρεμάλα, οτιδήποτε, θα κάναμε αυτό τίμιο, άγιο, όπως κάναμε το Σταυρό?
Δεν υπήρχε περίπτωση να πεθάνει ο Χριστός να θανατωθεί με άλλο μέσο εκτελέσεως, παρά μόνο με το Σταυρό, διότι αυτό ήταν η προετοιμασία που έγινε και από τον αρχαίο κόσμο που αναφέραμε και κυρίως από την Παλαιά Διαθήκη. Από τον Παράδεισο, από την Ερυθρά Θάλασσα, από τον Μωυσή, και δεύτερη φορά από τον Μωυσή και τρίτη φορά από τον Μωυσή, όταν έβαλε το ξύλο στα πικρά νερά της Μεράς και εκείνα γίνανε γλυκά νερά και ξεδίψασε ο κόσμος. Αφήσαμε σε κρυμότητα το απαρνησάστο εαυτόν. Θα έρθουμε σε αυτόν. Που σημαίνει δεν αρνούμε τον εαυτό μας. Αρνούμε την αμαρτία. Ο Χριστιανός δεν μισεί κανέναν. Μόνο την αμαρτία. Γι' αυτό, αδελφοί μου, απαρνησάς το εαυτόν. Να απαρνηθούμε κάθε τι το αμαρτωλόν που υπάρχει εντός μας, που υπάρχει γύρω μας. Να μην επηρεαζόμαστε από το κακό, από την αμαρτία. Να έρθουμε πάλι στον Απόστολο Παύλο, ο οποίος καυχάται για το Σταυρό του Κυρίου μας. Νυν δε και κλαίων λέγω τους εχθρούς του Σταυρού του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ον το τέλος απώλεια. Κλαίει για τους εχθρούς του Σταυρού. Ποιοι είναι, κύριε Σκόντρα μου, οι εχθροί του Σταυρού? Να πούμε τώρα κάποιες αλήθειες εδώ. Πάντα αλήθειες λέμε. Πρώτα-πρώτα, εχθρός του Σταυρού είμαστε εμείς οι ίδιοι, όταν δεν αγωνιζόμαστε κατά του παλαιού ανθρώπου που υπάρχει μέσα μας. Αυτός ο εχθρός που υπάρχει μέσα μας πρέπει να καταπολεμηθεί, πρέπει να καταπατηθεί, να εξαφανιστεί. Και γίνεται αυτό με τη βοήθεια που δίνει η χάρη του Θεού που απορρέει από τη σταυρική θυσία. Για να μπορέσουμε λοιπόν να αποβάλουμε τον παλαιό μας άνθρωπο, λοιπόν πρέπει να παλέψουμε με αυτόν. Άρα οπότε ο εχθρός είναι αυτός. Ο δεύτερος εχθρός του Σταυρού είναι αυτό που λέτε κάθε φορά, το κοσμικό φρόνημα, τα θέλγετρα, οι ειδονές. Και ο τρίτος μεγάλος εχθρός εξ αρχής της δημιουργίας είναι ο διάβολος. Υπάρχουν όμως και τα όργανα των εχθρών του Σταυρού, Θεοφιλέστατε, που είναι κάποιοι άρχοντες που εχθρεύονται το Σταυρό, κάποιοι διανοούμενοι, κάποιες πένες διανοουμένων που γράφουν με δηλητηριώδη τρόπο κείμενα κατά του Σταυρού. Και κατά του Θεανθρώπου, και κατά Σωτήρος και Λυτρωτού. Χριστού. Λοιπόν, κατά της Εκκλησίας. Τώρα βλέπουμε κατά του Αγίου Φωτός. Κάθε Χριστούγεννα και κάθε Πάσχα προσπαθούν να προσβάλλουν την πίστη ημών των χριστιανών. Μάλιστα δε ένας πολιτικός περιπέζει κατά αυτά τις ημέρες τον Απόστολον Ανδρέα. Και λέγει με ο Απόστολος Ανδρέας. Μάλιστα, αδελφοί μου. Αυτή είναι η εχθρή του Σταυρού. Έτσι. Αυτοί που πολεμούν παντιοτρόπος και ποικιλοτρόπος την Αγία μας Ορθόδοξο πίστη είναι οι εχθροί του Σταυρού, που το τέλος τους θα είναι η απώλεια, δηλαδή θα χάσουν την αιώνια ζωή, θα απολεστούν. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Ουμιχτηρίζεται, δηλαδή υπάρχει σαφής πληροφορίες, υπάρχουν σαφείς πληροφορίες και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη, ότι ο Θεός μέχρι ενός ορίου επιτρέπει το κακό να προχωρήσει. Και ανέχεται. Πέρα από το όριο αυτό που λέμε σήμερα κόκκινη γραμμή, κάνει τη λεγόμενη δραστική επέμβαση. Τι πάνε να πει δραστική επέμβαση? Τιμωρεί παιδαγωγικά. Και αν τα πράγματα δεν αλλάξουν, δεν μεταμορφωθούν, δεν τροποποιήσουμε τη συμπεριφορά μας και το είδος μας, τότε θα επιτρέψει ο Θεός και μία τη λεγόμενη τελευταία καταδικαστική τιμωρία. Λέμε τη λέξη τιμωρία με την έννοια της δραστικής επεμβάσεως, διότι είναι δεδομένο αυτό. Ο Θεός δεν ανέχεται να περνάει η ανθρωπότητα το όριο της κακίας. Και το ονομάζει αυτό μέσα, και η Κοινή Διαθήκη το ονομάζει αυτό, μέτρο της ανομίας. Το λέει ο Κύριός μας, ο Χριστός μας, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, το λέει αυτό στους Ιουδαίους. Πληρώσατε το μέτρο της ανομίας. Βλέπω το συμπληρώνατε. Και θα έρθει η δραστική επέμβαση. Και ήρθε η δραστική επέμβαση το έτος 70. Γι' αυτό, Θεοφιλέστατε, έχετε δίκιο. Εμείς, Θεοφιλέστατε, αγαπητοί αδελφοί, δεν ανήκουμε στους εχθρούς του Σταυρού. Δεν θέλουμε να ανήκουμε. Αλλά να πούμε και κάτι άλλο. Και δεν αδιαφορούμε για το Σταυρό.
πρέπει να ζούμε σταυρικά, δηλαδή να αγαπάμε το Θεό και να αγαπάμε και τον συνανθρώπου μας. Και πώς αποδεικνύω ότι αγαπάω το Θεό και πώς αποδεικνύω ότι αγαπάω τους συνανθρώπους μας? Αυτό θα μου τώρα θεφιλέσετε. Να πούμε τι συμβολίζει ο Σταυρός. Τι σύμβολο είναι ο Σταυρός? Είναι σύμβολο αγώνα. Ποιον αγώνα κάνουμε? Να πολεμήσουμε το κακό σε όποια μορφή και αν το βρούμε αυτό. Και αν το βλέπουμε αυτό δύσκολο και οδυνηρό και έχει πολύ πόνο και πολύ δυσκολία, στο βάθος του δρόμου, στο βάθος του τούνελ υπάρχει φως. Είναι η Ανάσταση. Όποιου του μέλει η Ανάσταση, το Γολγοθά προσμένει. Δηλαδή δεν γίνεται χωρίς αγώνα. Ο Χριστός ανέβηκε στο Σταυρό και ανέβηκε στο Σταυρό με αυτή την ελπίδα που έδωσε, θα έρθει και η Ανάσταση. Άρα λοιπόν αγωνιζόμαστε όχι έναν μάταιο αγώνα, όχι έναν αγώνα με αγωνία, αλλά έναν αγώνα χωρίς αγωνία, ο οποίος στο τέλος αυτός αγώνας έχει και νίκη και τρόπαιο, που είναι η Ανάσταση. Γι' αυτό και λέμε ο σταυροφόρος άνθρωπος της ζωής αυτής θα γίνει νίκηφόρος και τροπαιοφόρος. Οπότε έχετε δίκιο σε αυτό το θέμα αυτό. Και δεν τιμώμε μόνο τον Τίμιο Σταυρών, αλλά και τους ύλους και τη λόχη και τα ενδύματα και τα ιερά σκηνώματα, την Φάτνη, το Σπήλιον, τον Γολγοθά, τον Ζωπιόν Τάφο. Ευχαριστείτε, έχετε δίκιο και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και δοξάζουμε τον Θεό που εδώ στην όμορφη Μητρόπολη Καλαβρίτων και Αγιελία, στη Μονή των Ταξιαρχών, υπάρχουν τα Άγια Πάθη, δηλαδή μέρη από τα πάθη του Κυρίου από μας. Από το Σπόγκο, το Σπόγκο και από τους ύλους. Τους ύλους. Ναι. Τι ευλογία, στη Μονή των Ταξιαρχών. Κάνει θαύματα, κοιτάξτε, ο Σταυρός προσωποποιείται στην Εκκλησία. Λέμε Σταυρέ του Χριστού, σώσον, σώσον εμάς τη δυνάμη σου. Και όταν κάνετε εσείς οι ιερείς και αρχιερείς απόλυση, λέτε στην αρχή μάλιστα των λόγων αυτών, δυνάμη του Ζωοποιού και Τιμίου Σταυρού. Που σημαίνει ότι ο Σταυρός είναι πρόσωπο, γιατί πάνω στο ξύλο του Σταυρού τοποθετήθηκε το σώμα του Χριστού. Πόσο ασφάλουν οι αιρετικοί, οι κακόδεξοι που μισούν τον Σταυρόν? Δεν είναι μόνο αυτοί που εμπέζουν και χλεβάζουν τα όσια και τα ιερά. Είναι και αυτοί που είναι εκτός της Αγίας Ορθοδόξου Εκκλησίας, οι πλανεμένοι, οι κακόδοξοι, οι αιρετικοί, αδελφοί μου, που είναι οι εχθροί του Σταυρού. Πόσο ασφάλουν? Τι είπε η αιμορρώσια γυναίκα? Καν του ηματίου αυτού άψομε, σωθήσομε. Εάν άψομε, εάν αγγίξω το ένδυμα του Κυρίου, θα σωθώ. Πόσο μάλλον εάν αγγίξω και ασπαστώ τον Τίμιον Ζωοποιών και Πανσεβάσμιον Σταυρών του Κυρίου. Το λέω και πάλι, που ευάθη με το Πανάγιο αίμα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Υψούτε Κύριον των Θεών και προσκυνείτε το υποποδείο των ποδών αυτού. Όταν προσκυνούμε, αδελφοί μου, τις Άγιες εικόνες, όταν προσκυνούμε τον Κύριον, τον Σωτήρα και Λυτρωτήν μας, τον σαρκωμένον Θεόν της αγάπης, τον Θεάνθρωπον, τον απολύτως αναμάρτητον, ασπαζόμεθα το υποπόδιον, ούτε καν τους πόδας, το υποπόδιον των ποδών. Το υπόδιον είναι αυτό το οποίο ακουμπούν τα πόδια του Κύριου. Ένα μικρό βάθρο που υπάρχει ακριβώς κάτω από τα πόδια. Να το ξέρετε αυτό, εκεί προσκυνάμε τον Κύριό μας. Προσκυνείτε το υποποδίο των ποδών αυτού. Όχι στα χέρια, αλλά το υποπόδιο. Την Κυρία Θεοτόκον στο χέρι. Στο χέρι. Στο χέρι. Την ασπαζόμαστε. Τους Αγίους στο πρόσωπο. Είναι τα αδέρφια μας. Είναι τα αδέρφια μας. Είναι σάρκα από τη σάρκα μας. Καταλάβατε σε τι πλάνη έχουν περιπέσει οι πλανεμένοι, κακόδοξοι, αιρετικοί. Και η χριστιανική συνείδηση από τα πρώτα χρόνια με πολύ σεβασμό περιέβαλαν τον Σταυρό του Κυρίου μας. Όταν μιλούσαμε για τα σύμβολα των κατακομβών, έτσι, δεν βρήκαμε μέσα στις κατακόμβες τον Τίμιο Σταυρό. Έτσι. Τον έβαλαν στη ζωή τους οι πρώτοι χριστιανοί. Άλλωστε ο Κύριος, πώς ονομάζει τον Σταυρό του? Σημείον του Υιού του ανθρώπου. Κατά τη Δευτέρα Παρουσία, αυτό είναι το σημείο του Υιού του ανθρώπου. Ο Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός. Θα προηγείται ο Τίμιος Σταυρός.
Εδώ είναι ευκαιρία να πούμε ότι είναι και σύμβολο νίκης και θριάμβου ο Σταυρός. Διότι με το Σταυρό νικούμε τους τρεις μεγάλους μας εχθρούς, τον κακό εαυτό μας, τον διάβολο και τον κόσμο, και με το Σταυρό επικρατεί η αλήθεια του Χριστού σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό στη Δευτέρα Παρουσία θα προηγηθεί ο Σταυρός ως σύμβολο θριάμβου και νίκης, μάλιστα ενώπιον πάντων των ανθρώπων και ενώπιον πάντων των αγγέλων. Οπότε λοιπόν ένας άνθρωπος τι συμφέρει την ψυχή του να κάνει? Να ακολουθήσει τους ιτημένους, τους απολωλώτας, τους χαμένους, ή να ακολουθήσει τον θριαμβευτή Χριστό, ο οποίος προχωρεί με το σύμβολο αυτό και κατανικάει κάθε εχθρό? Με αυτή τη σκέψη μας πηγαίνετε σε άλλο μέρος του Ευαγγελίου που είπε ο Κύριος: τι σε ωφελείς οι άνθρωποι εάν τον κόσμο ολόκληρον κερδίσεις και ζημιωθείς στην ψυχή σου και χάσεις την ψυχή σου? Ποια είναι η ωφελιά μας, αδελφοί μου? Να κερδίσουμε ολόκληρο τον κόσμο, όλες τις δόξες του κόσμου τούτου, όλα τα υλικά αγαθά του κόσμου τούτου, και να ζημιωθούμε και να χάσουμε την ψυχή μας. Επαναλαμβάνω, τη μία και μοναδική. Απαντώ σε αυτούς που ασχολούνται με Ινδουισμό και με Βουδισμό και πιστεύουν στη μετεμψύχωση και στη μετενσάρκωση. Όχι, αδελφοί μου, είναι πλάνη. Εμείς ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί πιστεύουμε το άπαξ αποθανήν μετά δε τούτο κρίσης. Άρα λοιπόν ο Τίμιος Σταυρός, μα ο ίδιος το λέγει, ότι θα είναι το σημείο του Υιού του ανθρώπου. Θα λάμπει, θα αστράφτει, θα χτινοβολεί ο Σταυρός του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, και ο Κύριος θα έρθει εν πλήρη δόξη, όχι όπως ήρθε κατά την πρώτη του παρουσία, και πάλι ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, όταν σας λένε εδώ είναι ο Χριστός, μη πιστεύετε. Εδώ είναι ο Χριστός, μη πιστεύετε. Εδώ είναι ο Χριστός, ήρθε ο Χριστός, μη πιστεύετε. Δεν θα έρθει όπως ήρθε κατά την πρώτη του παρουσία. Θα έρθει εν πλήρη δόξη. Θα περιστοιχίζεται από αγγέλους, από αρχαγγέλους, από όλους τους Αγίους εν πλήρη δόξη, για να γίνει η κρίση. Και μην νομίζετε ότι ο καθένας τα εξετάζεται, διότι σας δημιουργείται ενδεχομένως αυτή η απορία. Τόσα τρισεκατομμύρια, ξέρω εγώ, τρισεκατομμυρίων. Πώς θα απολογηθούμε? Με τη συνείδησή μας. Με τη συνείδησή μας. Θα πηγαίνουμε ή προς τον Παράδεισο ή προς την κόλαση. Δεύτε ευλογημένη του Πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλείαν από καταβολής κόσμου. Το είπε ο Κύριος. Είναι λόγια του Ιησού Χριστού, αδελφοί μου. Δεν είναι δικά μας. Όπως λένε τινές, ότι αυτά τα λένε οι παπάδες και οι καλόγεροι, είναι λόγια του Ιησού Χριστού. Δεύτε, η ευλογημένη του Πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλεία από καταβολής κόσμου, διότι αγωνιστήκατε εις τον κόσμο, διότι με αγαπήσατε, με λατρεύσατε, και αυτή την αγάπη την εκφράσατε και την εκδηλώσατε δια της ζωής σας, δια των έργων. Δείξον την πίστη σου εκ των έργων σου, λέγει ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφός. Και αντιθέτως, απέρθετε απ' εμού η κατεραμένη στο πύρτο εξώτερο. Το ετοιμασμένο το διαβόλο και τις αγγέλης αυτού. Βλέπετε, η κόλαση δεν έγινε για τον άνθρωπο, δεν έγινε για μας. Έγινε για τον διάβολο και τους αγγέλους αυτού. Τους κατεραμένους δηλαδή, αυτούς που μας βασανίζουν, αδελφοί μου. Ναι, κύριε Σπαδρό. Από ό,τι βλέπω από τα κείμενα, θεοφιλέστατε και αγαπητοί αδελφοί, η κρίση θα είναι εύκολη διαδικασία. Λένε οι αρχαίοι, όμοιος ομοίο αϊπελάζει, ο όμοιος πλησιάζει τον όμοιο. Οι δίκαιοι, οι σεσωσμένοι, οι λελιτρωμένοι άνθρωποι θα είναι φωτεινοί, άρα θα πορευθούν προς το φως. Οι αυτοί που δεν θα σωθούν δεν θα έχουν φως και θα πορευθούν προς το σκοτάδι. Έχουμε και την άλλη πληροφορία, θεοφιλέστατε και αγαπητοί αδερφοί, που δίνει ο Απόστολος Παύλος, που λέει εν λόγω Κυρίου. Δηλαδή, άκουσε λόγω Κυρίου ο Απόστολος Παύλος και λέει: οι δίκαιοι, λέει, και σεσωσμένοι, αρπαγισόμεθα εν εφέλες και θα υποδεχθούμε τον Κύριό μας στον αέρα. Ενώ όσοι δεν θα σωθούν θα μείνουν κολλημένοι κάτω. Οπότε έχουμε αυτόματη τη διαδικασία της κρίσεως, η οποία θα μας προσδιορίσει για τη θέση, είτε προς το μέρος του Χριστού, είτε προς το μέρος, το απέναντι μέρος που θα είναι η κόλαση. Θεοφιλέστατε, και ένα άλλο στοιχείο. Ο Σταυρός
είναι σύμβολο αγώνος, είναι σύμβολο νίκης, είναι σύμβολο και ομολογίας, ότι εγώ ανήκω στον Κύριο. Κάνω το σημείο του Σταυρού και το κάνω σωστά. Κύριε που βρίσκεσαι στον ουρανό και ήρθε στη γη, σε παρακαλώ, θέλω να βρεθώ στα δεξιά σου και όχι στα αριστερά σου. Όπως το δίδαξε ακριβώς ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Είναι μια ομολογία. Και ο Άγιος αυτός που ετοίμασε την Επανάσταση του 1821, από όπου περνούσε, έστεινε και ένα ξύλινο σταυρό. Σημάδι ότι εδώ κηρύχθηκε ο λόγος της αληθείας, ότι ο Χριστός θα κυριαρχήσει. Και σε κάποιο μέρος της Θεσσαλίας, θεοφιλέστατε και αγαπητοί αδελφοί, ένας εκεί αγάς είδε το σταυρό που έστεισε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός και λέει πολύ καλό το ξύλο να φτιάξω το κρεβάτι στο σπίτι μου. Το τεμάχησε και έφερε το ξύλο του σταυρού που έστεισε ο Άγιος στο σπίτι και έφτιαξε το κρεβάτι. Δεν κοιμήθηκε τη νύχτα. Λοιπόν, ταράχθηκε, αναστατώθηκε. Πράγματα περίεργα συνέβαιναν στο σπίτι την ώρα που πήγε να ξαπλώσει στο κρεβάτι επάνω που είχε φτιάξει με τα ξύλα του σταυρού. Κατάλαβε ότι έκανε λάθος και την άλλη μέρα ξαναπήγε τα ξύλα αυτά στο μέρος εκείνο από όπου τα είχε πάρει και ξαναέφτιαξε το σταυρό που είχε στήσει εκεί ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ο Ισαπόστολος, ο Εθνοπόστολος, ο Άγιος των Σκλάβων. Όσοις λοιπόν εσχύνεται να προσκυνήσει τον Τίμιον Σταυρό, εσχύνεται και να ομολογήσει τον Σταυρό. Γι' αυτό ο πειρασμός τι κατόρθωσε. Να πείσει τους ανθρώπους να βγάλουν τον Σταυρό από το στήθος και ανταυτού να φέρουν ζώδια, καρδούλες, ματόχαντρες και άλλα τεινά τα οποία δεν συνάδουν με την Αγία μας Ορθόδοξον πίστη. Έχουμε ακούσει από ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά τα θύματα της μετοχικής εταιρείας Σκοπιά και Ξύπνα να μας κατηγορούν και μας λένε: αν είχαν φωνεύσει τον πατέρα σας, θα πηγαίνατε να προσκυνήσετε και να σπαστείτε αυτό το όπλο ή ό,τι, με ό,τι άλλο φώνευσαν τον πατέρα σας? Εδώ θα πούμε τώρα, αδελφοί μου, τι θα τους απαντήσουμε. Οι Ιουδαίοι προσκυνούσαν την Κιβωτό. Έτσι. Σωστά. Προσκυνούσαν τα δύο χερουβίμ, τα οποία υπήρχαν στην Κιβωτό. Προσκυνούσαν τις πλάκες, τις οποίες ελάστευσαν ο Μωυσής. Έτσι και εμείς δεν ασπαζόμεθα τον Τίμιον Σταυρόν ως Θεόν. Ως είδωλο και ως είδωλο. Αλλά εκφράζουμε την πίστη μας και την αγάπη μας προς τον Σταυρωθέντα Κύριόν μας, τον Ιησού Χριστόν. Οι Ιουδαίοι, ως χαρακτηριστικό γνώρισμα, είχαν την περιτομή. Σωστά. Σωστά. Εμείς λοιπόν, ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί, έχουμε διακριτικό γνώρισμα των Σταυρών του Κυρίου μας, αδελφοί μου. Οι Ιουδαίοι μέχρι και σήμερα, και από εκεί το πήρε και το Ισλάμ. Εμείς, ως διακριτικό γνώρισμα ότι είμαστε χριστιανοί, γι' αυτό γίνεται τόσος πόλεμος κατά του Τιμίου Σταυρού. Σε αθεϊστικά κράτη δεν επέτρεπαν ούτε το σημείο του Σταυρού. 10 χρόνια φυλακή μόνο όποιος έκανε το Σταυρό του. Μέχρι πριν λίγα χρόνια. Απαγορεύουν, λέει, τα θρησκευτικά σύμβολα, διότι είναι ρατσιστικό να φορά Σταυρό. Και προτιμούν να χάσουν τη δουλειά τους παρά να βγάλουν το σταυρό από το στήθος τους. Θυμήστε τελευταία σε έναν πόλεμο μεταξύ Ρωσίας ή δεν ξέρω, ένα παλικάρι το οποίο αρνήθηκε να βγάλει τον σταυρό και υπέστη φρικτά μαρτύρια και βασανιστήρια άγρι θανάτου. Είναι ένας μάρτυρας σύγχρονος από ό,τι διαβάσαμε, ο οποίος... Το ενθυμίζει το περιστατικό. Ναι, περιστατικό αυτό. Μου διαφεύγει το όνομά του. Ένας Ρώσος στρατιώτου, ο οποίος πράγματι εκεί τι έδειξε, αυτό που λέμε τον ενθουσιασμό για το Σταυρό, το θάρρος για το Σταυρό, αυτή την έννοια της γενεοφροσύνης, δεν υπολόγισε το θάνατο, της αφοβίας μπροστά στο θάνατο και δέχτηκε να πεθάνει παρά να αρνηθεί τον Τίμιο Σταυρό. Θεοφιλέστατε, σε όσα είπατε,
Να συμπληρώσουμε κάτι που είναι πολύ απαραίτητο. Στην Παλαιά Διαθήκη έγινε το εξής που συνδέεται με αυτό που, με αυτά που είπε τώρα τόσο ωραίο ο Θεοφιλέστατος. Το εξής. Πώς πορεύονταν οι Ιουδαίοι στην έρημο? Πώς πορεύονταν? Στο κέντρο ήταν η κυβωτός της Διαθήκης, που μέσα ήταν τα σύμβολα αυτά που είπατε, τα αντικείμενα αυτά τα οποία προσκυνούσανε. Και στην κάθε πλευρά της κυβωτού ήταν τρεις φυλές. Τρεις στη βορεινή πλευρά, τρεις στην ανατολική, τρεις στη νότια και τρεις στη δυτική πλευρά. Στο σύνολο 12. 12. Άρα λοιπόν πορεύονταν οι Ιουδαίοι σταυρικά, σταυροειδώς να φτάσουν στη γη της Απαγγελίας. Βλέπετε, και αυτό ακόμα ο Θεός το έβαλε ως προετοιμασία του ανθρωπίνου γένους, να δεχθούμε τον Τίμιο Σταυρό ως μέσο λυτρώσεως, πάνω στο οποίο μέσο εσταυρώθη ο Κυριός μας. Και με την πορεία των Ιουδαίων στην έρημο. Γιατί να μην αναφέρουμε, Θεοφιλέστατε, και το άλλο παράδειγμα ενός μεγάλου ασκητού στην Αίγυπτο, ο οποίος εκλήθη από τον έπαρχο να πιει δηλητήριο από ένα κύπελο. Κατήγγειλε τον ασκητή αυτόν, οπότε λέει το συναξάρι, ένας Εβραίος, και λέει στον έπαρχο, φέρε το χριστιανό αυτόν τον ασκητή να πιει το δηλητήριο, να δούμε αν θα τον σώσει ο Χριστός. Και να του πείτε, λέει, να μην κάνει το σημείο του σταυρού, καθώς θα κρατάει το κύπελο. Του έδωσε λοιπόν το δηλητήριο ο έπαρχος και του λέει, μην κάνεις το σημείο του σταυρού. Μην κάνεις μαγικά. Μην κάνεις μαγικά. Τα θεωρούσαν μαγικά. Ναι, και είχα διαβάσει και το σημείο. Λοιπόν, τέλος πάντων, και λέει αυτός, σεβαστό, αγάπη. Όχι, αυτό του είπε. Ναι, ναι. Τα θεωρούσαν μαγικά. Ναι. Και λέει λοιπόν ο Άγιος αυτός, μια ομολογία, έξυπνη ομολογία, εφιέστατη, έμπνευσε από το Θεό. Δεν μου είπε, λέει, ωραία, να μην κάνω τα μαγικά, να μην κάνω το σύμπαν του σταυρού. Δεν μου είπε όμως όπου να το πιω. Να το πιω από εδώ, να το πιω από εδώ, να το πιω από εδώ ή να το πιω από εδώ. Άρα τι έκανε λοιπόν ο Άγιος? Το σημείο του σταυρού. Το σημείο του σταυρού. Ήπιε και δεν πέθανε. Και λέει ο Άγιος, δεν δίνεις και στον Εβραίο να πιει το δηλητήριο που έφτιαξε για μένα? Για να δούμε. Τι θα γίνει με τη δική του πίστη? Το πήρε και πέθανε. Τότε είπε ο Αγάς, εσείς έχετε την αλήθεια. Δεν λέει βέβαια η ιστορία μέσα αν ο Αγάς σώθηκε ή πίστεψε, αλλά η ιστορία αυτή τη δείχνει. Την έξυπνη αυτή ομολογία που έκανε ο Άγιος, πάνω λοιπόν στο κύπελο που του δώσανε με το δηλητήριο. Τι μας θυμίζει? Τον προφήτη Ηλία. Έτσι. Τι είπε στον Αχάβ και την Ιεζάβελ? Θα φτιάξουμε δύο θυσιαστήρια. Θα κάνουμε θυσία. Και σε όποιο θυσιαστήριο στείλει ο Θεός ρίξει φωτιά από τον ουρανό, αυτός είναι ο αληθινός Θεός. Είναι παράλληλο ή δεν είναι? Έτσι. Προσεύχονται οι ψευδοιερείς, το Αχάβ και τη Ιεζάβελ. Πάντοτε θα υπάρχουν ο Αχάβ και η Ιεζάβελ που θα θέλουν να οδηγούν τους ανθρώπους εκτός της σωτηρίας, εκτός της ορθοδοξίας, εκτός της εκκλησίας. Μπορείτε να θυμόσετε αυτά τα δύο ονόματα. Ο βασιλεύς Αχάβ και η βασίλισσα Ιεζάβελ, που ήθελαν να οδηγήσουν τον λαό των Ισραηλιτικών στην ειδωλολατρεία. Δέχτηκαν. Ορίστε τους, λέει ο προφήτης Ηλίας. Προσευχηθείτε όσο χρόνο θέλετε. Και άρχισαν οι ψευδοιερείς να προσεύχονται. Βάλ, βάλ, επάκουσον ημών. Η φράση που λέμε, μήτε φωνή, μήτε ακρόασης. Ήρθε η ώρα του προφήτου Ηλίου, ο οποίος με νερό καταβρέχει το θυσιαστήριο. Και πολλές φορές έβαλε το σφάγιον για να γίνει η θυσία, και ήρθε η φωτιά από τον ουρανό. Τους ειρωνεύτηκε ο προφήτης Ηλίας. Φωνάξτε, λέει, ενδεχομένως ο Βάλ να κοιμάται. Να κοιμάται. Ξυπνήστε τον να εισακούσει των προσευχών σας. Και δι' αυτού του τρόπου ο προφήτης Ηλίας απέδειξε ποιος είναι ο αληθινός Θεός. Να θυμόσαστε πάντα, αδελφοί μου, και να προσέχετε τον Αχάβ και την Ιεζάβελ. Όποιο όνομα κι αν έχει στη σημερινή εποχή, είναι ο Αχάβ, είναι η Ιεζάβελ, η βασίλισσα, που θέλουν να αποπροσανατολίσουν τους χριστιανούς και να τους οδηγήσουν στη σύγχρονη ειδωλολατρεία.
με οποιαδήποτε έκφραση και έκφανση. Πανερχόμεθα. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, πάμε στο Μέγα Κωνσταντίνο. Δεν είναι αυτό κάτι μεγαλειώδες, το φιλέστατε και αγαπητοί. Και είπαμε και άλλη φορά από την εκπομπή αυτή. Εσείς οι ιερείς και αρχείς στην απόλυση να μνημονεύετε τον Μέγα Κωνσταντίνο. Τον Θεοστέπτον και να τον μνημονεύετε όλοι. Γιατί είναι και ευεργέτης και του ελληνισμού και του χριστιανισμού. Εάν οι διωγμοί συνεχίζονταν και 20 ακόμα χρόνια, δεν θα υπήρχαν Έλληνες. Διότι όλοι οι μάρτυρες τότε ήταν Έλληνες. Και η πορεία, η ροία ήταν τόσο μεγάλη και σφοδρή που κινδύνευε με αφανισμό ο Ελληνισμός. Και ο Θεός έστειλε τον Μέγα Κωνσταντίνο, ο οποίος σταματάει τους διωγμούς και τι άλλο κάνει, θα φυλάσσετε. Επιβάλλει στο νέο κράτος που ίδρυσε, στο Βυζάντιο, στη λεγόμενη τότε Ρωμανία, να είναι σύμβολο της αυτοκρατορίας. Ποιος να είναι σύμβολο? Ο Τίμιος Σταυρός. Εν τούτο νίκα. Λοιπόν, το λάβαρο και η σημαία, λοιπόν, που είχε το Βυζάντιο ήταν ο Τίμιος Σταυρός. Και σήμερα ακόμα το κράτος μας, το έθνος μας, στο εθνόσημο έχει το Σταυρό και στη σημαία υπάρχει ο Σταυρός. Ελπίζουμε, πιστεύουμε, ελπίζουμε, ότι ελπίζουμε. Δεν θα γίνει ποτέ αφαίρεση. Είδα το εξής. Μην είμαστε ανεκτικοί, αδελφοί μου. Μην είμαστε ανεκτικοί. Έχουμε λόγο στα θέματα της πατρίδος μας και της πίστεώς μας. Τι έλεγε ο Θοδωράκης ο Κολοκοτρώνης? Όταν μου πειράζουν και οι άλλοι επαναστάτες και ο Μακρυγιάννης της Εθνεγερσίας, όταν μου πειράζουν την πίστη και την πατρίδα, γίνομαι θηρίο ανήμερο. Όταν μας πειράζουν την πίστη και την πατρίδα μας και συμπληρώνουμε και την οικογένεια, να μην είμαι ανεκτική, αδελφοί μου, να μην είμαι ανεκτική. Διότι όταν διαλύεται η οικογένεια με αυτά τα νέα ήθη, θα πω, που έφεραν και ήρθαν, να θεωρείται οικογένεια, το θέμα είμαστε. Οι φιλόλογοι μας έλεγαν ξεφύγατε από το θέμα. Λοιπόν, στο θέμα είμαστε. Γιατί μιλάμε για σταυρό. Έτσι. Όταν μας λένε ότι η οικογένεια είναι η σύζευση ανδρός με τα ανδρός και γυναικός με τα... δεν είναι οικογένεια. Είναι παραφύση. Είναι ενάντια στο θέλημα του Θεού και ενάντια στη φύση και στη δημιουργία. Διότι ο Άγιος Θεός σε δημιούργησε άρσεν και θήλη. Τους ευλόγησε που αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυρεύσετε τη ζήση. Το λέμε πιο πολύ και για τα παιδιά, κύριε Σκόντρα. Ότι λόγω ενδεχομένως να βλέπουν την εκπομπή και γονείς και παιδιά και θα πρέπει να έχουν ενημέρωση. Διότι από τα άλλα μέσα της διαστρέβλωσης και όχι της ενημέρωσης δεν ακούνε την αλήθεια. Διότι ζούμε σε μια αποιεροποιημένη εποχή και προσπαθούμε το αφύσικον και το αμαρτωλόν να το παρουσιάσουμε ως φυσικόν και φυσιολογικόν. Ενδεχομένως ότι δεν έχει σχέση και με την πίστη. Όχι, όλα έχουν σχέση με την πίστη. Διότι η Αγία Γραφή καλύπτει όλο το φάσμα της ζωής του ανθρώπου. Από την ημέρα της γεννήσεώς μας έως την ημέρα της αναχωρήσεώς μας από αυτόν τον κόσμο. Ο Άγιος Τριαδικός Θεός, τον οποίον πιστεύουμε ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί, μάθετε σας παρακαλώ το σύμβολο της πίστης, το γνωστό πιστεύω, προσδιορίζει τρόπον ζωής. Και αν ποθούμε τη σωτηρία μας και τον αγιασμό μας, να υποτασσόμεθα στο θέλημα του Κυρίου. Επανερχόμαστε στο θέμα. Πώς ήρθε η χαρά στον κόσμο? Μετά την πτώση χάθηκε η χαρά, σωστά? Έτσι. Τη διώξαμε τη χαρά. Διακόψαμε εμείς την κοινωνία μετά του Θεού. Δυστυχία, φόβος, τρόμος, ντροπή. Αδάμ, πού ή, κρύφτηκαν οι πρωτόπλαστα. Ο πατέρας αναζητά να δώσει ευκαιρία στο παιδί να πει ήμαρτον. Αδάμ, πού ή, πού είσαι παιδί μου, Αδάμ? Κύριε, πώς να εμφανιστώ ενώπιον σου, είμαι γυμνός. Πότε ένιωσε γυμνός? Μετά την πτώση. Χάθηκε λοιπόν η χαρά. Πότε ήρθε πάλι η χαρά? Το λέμε κατά την αναστάσιμον περίοδο. Ιδού γαρ ήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο. Δια του Σταυρού, τα ακούτε πλανεμένοι και κακόδοξοι αιρετικοί,
που δεν σέβεστε και δεν τιμάτε τον Τίμιον Σταυρόν. Η δούγαρ ήρθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια του Σταυρού και της Αναστάσεως του Κυρίου μας ήρθε η χαρά σε ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Ναι, κύριε Σπανδρό. Ένα άλλο σημείο το οποίο πρέπει να αναφέρουμε είναι τι φως εκπέμπει ο Σταυρός. Εκπέμπει το φως της εσταυρωμένης αγάπης. Διότι ο Κύριος μας έδειξε ποια είναι η τέλεια αγάπη. Δεν δίδαξε άλλα και άλλα έπραξε, ό,τι δίδαξε το εφάρμοσε σε τέλειο βαθμό. Μας είπε να αγαπάμε τους εχθρούς. Μας το είπε. Το έδειξε ο Κύριος. Το έδειξε από το Σταυρό. Πάτερ άφεσε αυτής. Είπε να τιμούμε τους γονείς μας. Ανέλαβε λοιπόν, ανέθεσε στον Ιωάννη να αναλάβει λοιπόν την προστασία της Παναγίας, μητρός του. Γι' αυτό δεν λέγει άλλα για τους ανθρώπους, άλλα για τον εαυτό του. Ο Κύριος μας διδάσκει την αγάπη. Και στους 7 λόγους του Εφηλέστατε που εκφωνεί ο Κύριος από το Σταυρό, οι 4 αναφέρονται στη σχέση μας με τους ανθρώπους και οι 3 αναφέρονται στη σχέση μας με το Θεό. Ξεκινάει και λέει «Πάτερ άφεσε αυτής, ούγαρε ζητηπιούσε». Μετά λέει στο λυσί «Σήμερα μετεμούεσε το παραδείσο που μετανόησε». Άρα το κλειδί του παραδείσου είναι η μετάνοια από εσάς στο Σταυρό. Και τρίτον, έπειτα λέει και στον Ιωάννη «Ιδού η μήτρο σου» και στην Παναγία λέει «Ιδού ο Υιός σου». Οι 3 αυτοί λόγοι. Και ο τέταρτος «Διψώ». Τι διψώ τη σωτηρία σας. Αυτά είναι τα ανθρώπινα αιτήματα. Πάμε τώρα στα θεϊκά. Θεέ μου, να τι με εγκατέλειπες, τετέλεστε και Πάτερ, ισχύρα σου παραθύσω με το πνεύμα μου. Η πιο ωραία λέξη από αυτά τα 3 που αναφέραμε τελευταία είναι λέξη τετέλεστε. Δεν σημαίνει έχει τελειώσει, έχει τελειοποιηθεί το έργο μου. Έχουν εκπληρωθεί οι προφητείες, έχει τελειοποιηθεί η αποστολή μου, έχουν ολοκληρωθεί τα πάντα, το είπα να πει τετέλεστε. Και εμείς μπορούμε να πούμε στη ζωή μας τετέλεστε με την έννοια έχουμε ολοκληρώσει το έργο μας, την αποστολή μας που είναι να φτάσουμε στο Θεό, να ενωθούμε με Αυτόν. Πόσα μας δίδαξε σήμερα ο Σταυρός από όσα αναφέραμε. Τον αγώνα, την ομολογία, την νίκη, την αγάπη, την υπακοή, την υπομονή. Τι ώρα που το λέγει ο Απόστολος Παύλος. Τον δρόμο τετέλεγα. Έχω ολοκληρώσει. Τον έχω ολοκληρώσει. Πολύ ωραία. Την πίστη τετήρηγα. Την πίστη την κράτησα ακεραία και γνησία. Μην ξεφύγουμε αδελφοί μου από την δασκαλία και από την πίστη της Αγίας Ορθοδόξου Εκκλησίας, της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, δηλαδή της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Εκτός Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. Μία είναι η Εκκλησία η σώζουσα και αγιάσου, η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία, αυτή η οποία απαραχάρακτα και απαρασάλευτα διατηρεί, κρατεί και διδάσκει όσα ο Κύριος παρέδωσε στους Αγίους Αποστόλους, οι Άγιοι Απόστολοι στους διαδόχους του μέχρι και σήμερα. Οι άλλοι παρεξέκλειναν, προσέθεσαν και αφαίρεσαν από την πίστη και κατήτησαν εκτός Εκκλησίας, κακόδοξοι, πλανεμένοι και αιρετικοί. Να αγωνιζόμαστε. Λοιπόν, αποκειτέμι, ο της δικαιοσύνης Στέφανος. Ον αποδώσιμη ο Κύριος, την ημέρα εκείνη την έδοξο και επιφανή. Κάνει μια ομολογία εδώ και μια απολογία ο Απόστολος Παύλος. Εμείς, και εγώ το να τελειώσω με το ερώτημα, μπορούμε να πούμε αυτή τη φράση, αυτή την ομολογία του Αποστόλου Παύλου. Πολύ ωραία. Θεοφιλέστατε, λέμε συνεχώς σε ομιλίες και σε κηρύγματα «Σταυρός οι δοκιμασίες της ζωής», «Σταυρός ο πόνος», «Σταυρός οι αδικίες», «Σταυρός οι συκοφαντίες». Ο Όσιος όμως Εφραίμος Ήρος λέει κάτι άλλο πολύ ενδιαφέρον. Είναι όλα, λέει, αυτά σταυρός, όσα μας θέτουν σε δοκιμασία τη ζωή μας. Αλλά, λέει, σταυρός κυρίως είναι η τήρηση του θελήματος του Θεού. Γι' αυτό λέει και ο Άγιος, ο Λουκάς στο Ευαγγέλιο του δεν λέει αράτω των σταυρών αυτού και απαρνησάς το εαυτόν απλώς, καθημέραν
Γιατί λέει το καθημέραν ο Λουκάς, που δεν το λέει ο Μάρκος στα ίδια λόγια? Για να μας δείξει ότι ο αγώνας είναι συνεχής, είναι διηνεκής, είναι καθημερινός. Και τι αφορά, όχι μόνο τους διάφορους πόνους που λέμε τώρα, σωματικούς, ψυχικούς κλπ. Αφορά τον πόνο αυτό, πώς να εφαρμόσω το θέλημα του Θεού, να κόψω το τάδε ελάττωμα, να αποβάλω το τάδε πάθος, να κάνω περισσότερη προσευχή, να διαβάσω περισσότερο, να είμαι πιο τακτικός στη Θεία Λειτουργία από νωρίς. Όλα αυτά είναι σταυρός. Και ο σταυρός θέλει υπέρβαση. Αυτό λέει ο Άγιος. Τι είπα να πει υπέρβαση? Να ξεπεράσω λοιπόν τα όρια του εαυτού μου, να αγαπήσω τον Χριστό εις τέλος, δηλαδή μέχρι τον τέλειο βαθμό, για να μπορέσω να ανταποκριθώ στο σταυρό του, που είναι και το κάθετο ξύλο να αγαπώ το Θεό όπως πρέπει και το ουράνιο ξύλο να αγαπώ το και τους ανθρώπους όπως πρέπει. Σε μερικά μοναστήρια θα δείτε τον σταυρωμένο καλόγερο. Ένας μοναχός να είναι πάνω στο σταυρό. Φυσικά και δεν τον έχουν σταυρώσει. Αλλά ο ίδιος ο μοναχός σταυρώνει τα πάθη του. Και έχει φιλοδοξία, φιλιδονία, φιλαργυρία, εγωισμός, αλαζονία, τα πάθη, κατάκριση. Αυτό πρέπει να κάνουμε και εμείς. Αυτή είναι η συσταύρωση με τον Κύριο. Και αυτή είναι η αγάπη προς τον σταυρόν. Χθες συνεσταυρούμηση Χριστέ, συνεγείρομαι σήμερον Αναστάντηση. Αδελφοί μου, μπορούμε να συσταυρωθούμε με τον Κύριο? Έτσι. Λέει ένας... Με την νηστεία, με την προσευχή, με την υπομονή, με την ελεημοσύνη, με την αγάπη, με την ανεξικακία, με την μακροθυμία, με την συγγνώμη, με την συγχωρητικότητα, με την καλλιέργεια όλων των ευαγγελικών χριστιανικών αρετών. Μπορούμε. Αγωνίσου, λέει ένας ασκητής, αγωνίσου και σταύρωσε τα πάθη σου. Και όχι με αυτά τα πάθη που δεν έχει σταυρώσει, να σταυρώνεις τον διπλανό σου, τον συνάνθρωπό σου. Και πολύ σοφία. Πολύ σοφία. Και θα ήθελα να πω, θεοφιλέστατε, για επίλογο αυτό που έγινε με τον Άγιο Ανδρέα και τον Αγιάτη. Σε κάποια φάση, λέει, πήγαν κάποιοι χριστιανοί και είπαν στον Αγιάτη, τι είναι αυτό που έκανες, σταυρώνεις τον Ευεργέτη μας. Βγάλ του τα καρφιά και φέρ τον πάλι δίπλα μας. Πάει λοιπόν και λέει στον Απόστολο Ανδρέα ο Αγιάτης, μου λένε εδώ οι χριστιανοί να σου βγάλω τα καρφιά να σε κατεβάσω. Μεταξύ άλλων, τα ωραία που είπατε, είπε και το εξής ο Άγιος Ανδρέας. Δεν θα βγάλεις τα καρφιά από μένα, θα βγάλεις τα καρφιά της αμαρτίας από την καρδιά σου και γίνε άνθρωπος σωστός, άνθρωπος του Θεού. Δεν το έκανε τελικά ο Αγιάτης, οπότε διαβάζουμε αυτοκτόνησε εδώ στα ψηλά λόνια. Και απελθόν απήξατο. Αλλά η φράση που είπε ο Άγιος Ανδρέας, τι ωραία φράση είναι. Βγάλε τα καρφιά από την καρδιά σου για να γίνεις άνθρωπος του Θεού. Αυτό να δώσει ο Θεός. Ο άνθρωπος ο οποίος κάνει τέτοιον αγώνα, που σταυρώνει τα πάθη του και έχει το σταυρό... Και ελευθερώνεται. Και ελευθερώνεται. Διότι όταν, αδελφοί μου, σταυρώνουμε τα πάθη μας, κάνουμε αγώνα κατά των παθών, τότε οδηγούμεθα εις την Χριστώ ελευθερία. Διότι πραγματικά ελεύθερος είναι αυτός ο οποίος αγωνίζεται να ελευθερωθεί από τα πάθη του. Έτσι. Πόσες φορές έχω ακούσει, όταν συμφιλιώθηκε ο αδερφός με τον αδερφό που είχα να μιλήσουν 20 χρόνια. Πάτερ μου, ελευθερώθηκα. Έφυγα από την κόλαση και βρέθηκα στον παράδεισο. Γιατί για 20 χρόνια τι σκεφτόμουν, το κακό του αδερφού μου, το κακό της οικογένειας του, να πάθει κακό για να χαρώ. Πω, αδερφοί μου, πω, να τα ξεπεράσουμε αυτά, μην χάσουμε τον παράδεισο. Όχι μόνο με τους κατά σάκα και αίμα αδελφούς μας, αλλά με τους αδελφούς γενικότερα μέσα από την πίστη. Να συγχωρούμε, να ζητάμε συγγνώμη, να βγάλουμε όλα αυτά τα αγκάθια μέσα από την ψυχή μας για να αναπνεύσουμε και να ζούμε την Χριστώ ελευθερία. Αν έχουμε να πω δύο παραδείγματα, μου τα φέρατε στο νου τώρα και τα δύο. Το πρώτο είναι με τον Κολοκοτρώνη. Εκεί στη Ζάκυνθο που πήγε έμαθε το κάπνισμα και γύρισε εδώ στο Μοριά με τη συνήθεια αυτή. Κάποια μέρα του τελείωσε, λέει, το ταμπάκο και είχε μια ταραχή, μια ένταση, δεν είχε να καπνίσει. Και λέει σε κάποια φάση, όρσε ωραία, εσύ ήρθες να ελευθερώσεις την Ελλάδα. Και κόβει, λέει, μονομιά στο κάπνισμα. Αυτό είναι. Απόφαση. Αυτή είναι απόφαση, αυτή είναι άσκηση, αυτή είναι θέληση. Και το άλλο, θεοφιλέστατε, τι πάει να πει εγκράτεια και άσκηση. Μας το διδάσκει ο Γεδεών. Είχε 40.000 οπλίτες. Και του λέει ο Θεός, δεν θέλω 40.000. Κατέβαινε στους 20.000, στις 20.000, στις 10.000, στις 5.000. Λέει,
Κύριε, λέει, τι θέλεις τελικά? Θέλω, λέει, μόνο 300. Λέει, πώς θα βγάλω 300? Και του λέει ο Κύριος, θα βάλεις αυτές τις 5.000 να κατεβούν στον Ιορδάνη και να πιούν νερό. Όποιοι πέσουν με τα μούτρα να πιούν το νερό, έξω από σένα. Όποιοι, λέει, σκύψουν γονατιστοί και βάλουν στη χούφτα νερό του Ιορδάνη και το φέρουν στο στόμα και το γλύψουν με τη γλώσσα, αυτοί είναι εγκρατείς, αυτοί είναι οι δικοί σου οπλίτες. Έτσι επέλεξε μόνο 300, όπως ο Λεωνίδας στις Θερμοπύλες. Και νίκησε τους εχθρούς το βράδυ ο Θεογεδόν μόνο με τους 300 και χωρίς όπλα. Μόνο με στάμνες και μόνο με αυτό με λαμπάδες. Και τι λέει αυτό? Μα μάθουμε την εγκράτεια, να είμαστε συγκρατημένοι, να μην είμαστε, μην δυνόμαστε, μην πέφτουμε με τα μούτρα σε ό,τι είναι μπροστά μας. Αυτό δείχνει ότι είμαστε ακρατείς και δεν έχουμε τη λεγόμενη αυτοκυριαρχία. Γιατί αυτός που είναι αυτοκυρίαρχος είναι πράγματι, που λέγουμε την φορά, αυτοκράτορας της ζωής του και της ψυχής του. Αδελφοί μου, αγαπήσουμε τον Σταυρόν του Κυρίου. Να σταυρώσουμε τα πάθη μας. Η αγάπη μας φαίνεται μέσα από τον αγώνα μας των πνευματικών. Να φέρουμε επί τους στήθους μας τον Σταυρόν του Κυρίου. Έτσι. Οι παλιές μητέρες πήγαιναν στην κούνια, σταύρωναν τα παιδιά τους. Σταύρωναν το φαγητό. Έφυγαν από το σπίτι, τους σταύρωναν. Γύριζαν το σταυρό, στο φαγητό το σταυρό. Να βάλουμε τον σταυρό στη ζωή μας. Και ο Τίμιος Σταυρός να μας εμπνέει. Φεύγουμε με το αυτοκίνητο, με οποιοδήποτε άλλο όχημα. Το σταυρό. Το σταυρό μας, αδελφοί μου, να μας φιλάει ο Θεός από τα δικά μας τα λάθη και από τα λάθη των άλλων. Όταν ξεκινούν με νεύρα, με ύβριση, με σχρολογίες, με βλασφημίες, τι περιμένουν? Χαρά του πειρασμού είναι. Χαρά του πειρασμού είναι. Βούτυρο στην φρυγανιά του πειρασμού, στο ψωμί του πειρασμού, όχι, αδελφοί μου. Εμείς θα ξεκινάμε και θα ζούμε με το σταυρό στο χέρι. Με το σταυρό στο χέρι. Έχει άδικο ο κόσμος που λέει δεν πηγαίνεις μπροστά. Πηγαίνεις και μπροστά και ψηλά. Ψηλά, επάνω, που είναι και ο προορισμός μας. Σας ευχαριστούμε από καρδίας, ο κύριος Κόντρας, η ελαχιστότητά μου, που και σήμερα η αγάπη σας μας φιλοξένησε στα σπίτια σας. Εμείς σας φιλοξενούμε στις προσευχές μας, στις καρδιές μας και ευχόμεθα να έχετε όλα τα καλά του Θεού, όλες τις χάρες και τις χαρές του Παραδείσου, όλα τα δώρα του ουρανού. Όσα τα άστρα του ουρανού και η άμμος της θαλάσσης, τόσες χαρές και ευλογίες να έχετε από τον Κυριόν μας, διαπρεσβειών της Παναχράντου Αυτομητρός και πάντων των Αγίων. Χαίρετε. Αμήν.